Καλημέρα. Παρασκευή 5 Ιουλίου σήμερα και το πρώτο vlog που σας έχω είναι θεματάρα. Είναι ένα vlog, θα έλεγα, πολύ συνοπτικό, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να δούμε από διάφορες σκοπιές πώς μια κακοποιητική σχέση με ένα γονιό που μας έχει καταλήξει να είμαστε συνεξαρτώμενα πρόσωπα ή να λειτουργούμε με συνεξαρτώμενο τρόπο μπορεί να επηρεάσει πολλές πλευρές της ζωής μας. Θα ξεκινήσω, έχει και updates αυτό το vlog, γιατί είπαμε παίρνει καιρό από το πρώτο mail μέχρι την ώρα που θα γίνει το vlog για να γίνει, οπότε όταν υπάρχουν εξελίξεις τις μαθαίνω. Ξεκινώ. Κυρία Θέκλα, χαίρετε. Είμαι μια κοπέλα 35 χρονών και πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί τις τελευταίες 5 μέρες είστε η μοναδική που μου δίνει δύναμη. Βρίσκομαι σε απόγνωση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συνοπτική και περιεκτική. Από πού να αρχίσω δεν ξέρω. Το σημαντικότερο είναι ότι εδώ και 6 μέρες χώρισα με τον σύντροφο μου εξαιτίας της μάνας μου και της δικής μου συμπεριφοράς μετά. Αυτό το mail ήρθε πριν μερικούς μήνες. Μπορεί να έχει και 3-4 μήνες. Πάντα η μάνα μου ήταν παρεμβατική. Είναι μεσήλικας η μάνα μου και ο πατέρας μου κοντά 20 χρόνια μεγαλύτερος. Σχεδόν 20 χρόνια διαφορά σε έναν αρρωστημένο γάμο. Εντάχει, η μάνα μου ήταν ορφανή και την πάτρεψαν να την τακτοποιήσουν. Το σόι του πατέρα μου δεν την ήθελε, η μικρή 18χρονη που παντρεύεται τον 38χρονο επιχειρηματία. Καυγάδες, χρεοκόπηση επιχείρηση, καυγάδες, χρέη. Ήμουν έφηβη όταν ο πατέρας μου ξενιτεύτηκε να δουλέψει για τα χρέη, καυγάδες. Δηλαδή μιλάμε για μια καθαρά κακοποιητική παιδική ηλικία, Φάση δεν ήθελε ο πατέρας μου μετά να ξαναγυρίσει, καυγάδες οι γονείς, οπότε η μάνα μου κρεμάστηκε εντός εισαγωγικών σε μένα και τον αδελφό μου. Μια ζωή πάνω μας, αγκιστρώθηκε, πού πας, τι κάνεις, γιατί κάνεις παρέα με αυτή, μη μιλάς με αυτόν και τέτοια, κουμάντο στη ζωή μας. Ο πατέρας μου γύρισε, όχι που θα τόλμαγε. Εγώ τότε ήμουν φοιτήτρια σε άλλη πόλη. Άρα αυτή η εισαγωγή που μας κάνεις στο ιστορικό σου φίλι δείχνει ότι μεγάλωσες μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν υγιές για να μεγαλώσει ένα παιδί. Μεγάλωσες μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο η μάνα σου ήταν δυστυχής προφανώς μέσα στο γάμο της. Ήταν ένας γάμος τον οποίο δεν επέλεξε. Την πάντρεψαν γιατί όπως λες ήταν ορφανή και έπρεπε να την τακτοποιήσουν. Δέχθηκε απόρριψη από το περιβάλλον του πατέρα σου. Μεγάλη διαφορά ηλικία στο ζευγάρι. Και αυτό που περιγράφεις το αγκιστρώθηκε πάνω μας είναι συναισθηματική αιμομιξία. Το γονιός, στην περίπτωση αυτή η μάνα, να προσπαθεί να πάρει συναισθηματική ικανοποίηση και σχέση από τα παιδιά της και όχι από τον άνδρα της ή από τον εαυτό της και τις σχέσεις της με άλλους ενήλικες, το οποίο σε κάνει, σε καταντά και συνεξαρτώμενο πρόσωπο. Συνεξαρτώμενο πρόσωπο, γιατί με ρωτάτε σε διάφορα vlogs τι είναι, συνεξαρτώμενο πρόσωπο, οι άνθρωπος που λειτουργεί συνεξαρτώμενα, codependent or codependency, codependent είναι η λέξη συνεξαρτώμενο στα αγγλικά και codependency συνεξάρτηση στα αγγλικά. Είναι από τα αγγλικά που πήραμε αυτή τη λέξη. Είναι στην αγγλική βιβλιογραφία πρώτο παρατηρείται και έχω πει ξανά ότι έχει ξεκινήσει από τις ομάδες αυτοβοήθειας για διάφορους εθισμούς στην Αμερική και έχει εξαπλουθεί σε όλο τον πλανήτη και η λέξη και η έννοια. Είναι ένα πρόσωπο, συνεξαρτώμενο πρόσωπο, το οποίο έχει μάθει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε άθελά του να τρέφει την ψυχοπάθεια του κακοποιητικού προσώπου στη ζωή του. Του τοξικού που είναι στη ζωή του, στην περίπτωση αυτή η μάνα σου, παρεμβατική μάνα όπως την περιγράφεις. Όταν ήσουν λοιπόν φοιτήτρια σε άλλη πόλη, τότε έκανες και την πρώτη σου σχέση. Ήμουν επιτέλους ελεύθερη από τον έλεγχο της μάνας. Η σχέση μου αυτή τότε συνειδητοποίησα αργότερα πως ήταν το υποκατάστατο της έλλειψης μου από τον πατέρα μου. Είχαμε 9 χρόνια διαφορά ηλικία, ήταν μεγαλύτερο. Γενικά λάθο επιλογή μου θα σα πω σήμερα. Αλλά τότε ξεκίνησε ο χαβά με τη μάνα μου που τον έπιασε έξαλλη, θυμάμαι, στο δρόμο. Φωνέ, κακό να με αφήσει ήσυχη και τέτοια. Δεν με χώρισε. Είχα πει τότε στη μάνα μου εγώ, τον αγαπώ αυτόν, με αυτόν θα μείνω. Εγώ τον χώρισα μετά από καιρό, μετά από ένα χρόνο. Γιατί ανακάλυψε ότι με κεράτωνε.
3 χρόνια ήμουν με αυτόν. Τότε νόμιζα ότι έβαλα όρια. Αποτέλεσμα, τον τελευταίο 1 χρόνο των σπουδών μου, ο πατέρας μου ούτε τηλεφωνούσε να δει αν ζω ή αν πέθανα. Η μάνα μου μόνο απλά τι κάνω και αν είμαι ακόμα με αυτόν. Εν ολίγης, ο πατέρας μου ήταν παθητικός, ό,τι μάθαινε από τη μάνα μου. Η μάνα μου μουτρωμένη αλλά μετρημένη. Με τιμωρούσα με την απουσία τους, μπας και χωρίσου. Τέλειωσα σπουδές, χώρισα, γύρισα στο πατρικό. Άρα κατά τη διάρκεια του σπουδού σου κάνεις μια σχέση από αντίδραση η επιλογή, όπως αντιλαμβάνεται και, και εσύ η ίδια στην πορεία. Και οι σχέσεις από αντίδραση το πιο πιθανό να μην είναι κατάλληλες σχέσεις για μας. Γιατί τις κάνουμε για να πικάρουμε ή για να πάμε κόντρα στην γονεϊκή εξουσία, στην περίπτωσή σου, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη γονεϊκή εξουσία. Λοιπόν, και κάνεις αυτή την επιλογή με έναν που να είναι 9 χρόνια μεγαλύτερος, ο οποίος σε απατούσε στην πορεία και σε τιμωρούσαν με το να μην σου μιλάνε. Αυτό ονομάζεται stonewalling ή τιμωρία της σιωπής. Τέλειωσα σπουδές, χώρισα, γύρισα στο πατρικό μου, πάρτι η μαμά, γύρισε το παιδί της. Τότε ήμουν 23 χρονών, εγώ είχα κρυώσει με τους γονείς λόγω των παραπάνω και θυμώσει θα πω, γιατί έλεγα μέσα μου δική μου είναι η ζωή, γιατί θέλει η μάνα μου να την καθορίζει, γιατί ο πατέρας μου δεν μιλάει, η μάνα σου θέλει να καθορίζει τη ζωή σου επειδή δεν έχει ζήσει τη δική της. Και ο πατέρας σου δεν μιλάει επειδή όπως γράφεις και εσύ ξεκάθαρα είναι παθητικός. Είναι μέχρι σήμερα θα πω ότι είναι παθητικός και στην κοσμάρα του. Οπότε βρήκα δουλειά στο αντικείμενο που τελείωσα σε μια περιοχή μακριά από την πόλη που είναι το πατρικό μου. Η μάνα μου, μα μου σου, πού θα πας, τι θα κάνεις, επικριτική όπως πάντα. Πήγα για 5 χρονιές στην άλλη πόλη, εξελίχθηκα, πήρα προαγωγή, βραβεία, γκρίνια η μάνα μου κάθε φορά που με έβλεπε, γύρνα πίσω, πού θα πας, μην εδώ μαζί μας. Μια χαρά ήμουν όμως εγώ εκεί, είχα γνωρίσει έναν τόπιο παιδί καλό, το μαθαίνει η μάνα μου, μας τη στείνει πάλι. Και εντός εγώ μας τη στείνει. Και να του λέει και αυτού, τι κάνεις με την κόρη μου, τι θες από εκείνη, ζηλίκια θα πω. Μην πολυλογώ, συνέχισα τη σχέση αυτή, χωρίσαμε μετά από μισό χρόνο, πήγε εξωτερικό για δουλειά το παιδί, καλά έκανε, okay, έκανα, ήμουν 1,5 χρόνο με αυτό. Άρα και όταν πας να δουλέψεις στην πρώτη σου εργασία, η οποία είναι μακριά από την πόλη που ζουν οι γονείς σου, που ζούσαν τότε οι γονείς σου, μπαίνουν πάλι εμπόδια στο να μην φύγεις μακριά και όταν μαθαίνει η μάνα σου για τη σχέση, που εδώ θα σε ρωτήσω πώς το έμαθε, πώς τις το πες, μήπως υποσυνείδητα άφησες να το μάθει. Γιατί το συνεξαρτώμενο πρόσωπο, όσο κι αν ενοχλείται από τον παρεμβατικό γονιό, το συνεξαρτώμενο παιδί, νιώθει και ενοχές ότι κάνει κάτι που δεν το εγκρίνει ο γονιός ή που δεν γνωρίζει αν θα το εγκρίνει ο γονιός. Οπότε υποσυνείδητα επιλέγει να μάθει ο γονιός πράγματα, ούτως ώστε να πάρει είτε την έγκριση είτε την απόρριψη. Και λες ότι η σχέση σας τελείωσε γιατί το παιδί έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό, θα μπορούσε όμως, δεν το γνωρίζουμε αυτό, και να πάει καλά η σχέση σας αν δεν είχατε τη μάνα σου να επέμβει και αν δεν ήσουν και εσύ τότε επηρεασμένη και επηρεαζόμενη συνεχόμενα από τη μάνα σου. Το 2012 οι γονείς αποφάσισαν να μετακομίσουν στην επαρχία, συνταξιούχος ο μπαμπάς και η γιαγιά πέθανε της μάνας μου που την είχε δουλικό η μάνα μου, οπότε ήρθαν εδώ, που την είχε δουλικό η γιαγιά μου. Άρα η μάνα σου, εκτός του ότι πήρε έναν άντρα μεγαλύτερο που δεν τον ήθελε και της τον έδωσε για να την τακτοποιήσουν επειδή ήταν ορφανή, την είχε και η μάνα της δουλικό μέχρι να πεθάνει. Δηλαδή ήταν αυτή συνεξαρτώμενη από τη μάνα της και κατέληξες και εσύ συνεξαρτώμενη από τη δική σου μάνα. Δηλαδή η μάνα σου, τολμώ να πω ότι εκείνα που της γίνονταν, ίσως και λόγω έλλειψης καλλιέργειας, έλλειψης αυτογνωσίας, τα έκανε και αυτή παρακάτω σε σένα. Ήρθα κι εγώ εδώ στην επαρχία και έμεινα μαζί τους, το λάθος μου. Δεν είχαμε γνωστούς εδώ και έβγαινα με τη μάνα μου, παρέα. Νορμάλ εκείνη. Όσο δεν έχεις σχέση και όσο δεν κάνεις κάτι εναντίον, θα είναι νορμάλ, αφού σε θέλει για σένα. Σε θέλει για τον εαυτό της, φιλενάδα της, κολλητάκι της. Βρίσκω δουλειά, γνώρισα και 5 ανθρώπους και ξεκίνησα τη ζωή μου ξανά. Φρίκι η μαμά, πού βγαίνω, πού πάω. Γνωρίζω και ένα παιδί, ήμουνα 3 χρόνια με αυτόν, η μάνα μου πάλι τα ίδια. Γκρίνια, δεν σου κάνει, δεν είναι κατάλληλος, τον πιάνει, ρεζιλίκια. Σημειωτέων ο πατέρας μου το μάθανε και η μόνη κουβέντα που είχε να πει αμάν μωριάς το παιδί, τίποτα άλλο.
συγκατοικήσαμε με αυτό το παιδί τους τελευταίους 5 μήνες και χωρίσαμε γιατί δεν ήθελε γάμους. Μήπως η μαμά σου σου βάζει μέσα στο μυαλό σου και εσύ να θέλεις γάμους τότε που σου είναι 30 και από πιο νωρίς ίσως. Ο αδερφός μου έχει 10 χρόνια που ζει εξωτερικό, μαθαίνει τα νέα και κρατάει αποστάσεις από τη μάνα μου και πολύ καλά κάνει. Βρήκε τη λύση, είπε ο αδερφός σου. Εκεί την έπιασα και της είπα, τέρμα, έχεις πρόβλημα, με πνίγεις με όλους τα ίδια, άσε με να ζήσω όπως θέλω. Της είπα να πάει σε γιατρό. Πήγε σε παθολόγο και της έδωσε μισό χάπι ρεμιστικό να πίνει. Μισό χάπι ρεμιστικό δεν είναι θεραπεία, ούτε νομίζω μια τέτοια προσωπικότητα όπως τη μάνα σου να μπορούσε να θεραπευτεί με οποιοδήποτε ψυχοφάρμακο ή με οποιαδήποτε θεραπεία από ψυχίατρο, μόνο με ψυχοθεραπεία και αν το ήθελε η ίδια θα μπορούσε να κάνει αλλαγές. Της έδωσε το ηρεμιστικό παθολόγος, είπαμε τα ρεμιστικά, τα αντικαταθλιπτικά, τα αντιψυχωτικά, τα δίνει ο ψυχίατρος, δεν τα δίνει ο παθολόγος. Γιατί συνέχεια έχει διακυμάσει στη ψυχολογία, μια έκλαιγε, μια γέλαγε, της φταίνε τα πάντα, ανισόρροπες καταστάσεις, καυγάδες με τον πατέρα μου γιατί δεν νοιάζεται, εγώ να κάνω το διαιτητή. Ο πατέρας μου να της λέει ότι είμαστε 30 χρονών παιδιά να μας αφήσει ήσυχους, αλλά μέχρι εκεί. Και ερχόμαστε στο τώρα, το πιο σημαντικό για μένα που κοντεύω να τρελαθώ. Πριν 7 μήνες γνώρισα τον άνθρωπο μου. Φαινόταν αξιόλογος άνθρωπος και λέει: «Οκέι, εδώ είσαι, βρήκες τον άνθρωπό σου». Δεν ξέρω πώς, γιατί, διότι τα βρίσκαμε σε όλα. Είχαμε μικροκαυγαδάκια αλλά normal πράγματα, φυσιολογικά. Πραγματικά οι καλύτεροι 9 μήνες με έναν σπουδαίο και αξιόλογο άνθρωπο, έχω να πω. Σχεδόν συγκατοίκησε από την αρχή και μετά συγκατοίκησε κανονική. Μας βγήκε αβίαστα. Τα βρίσκαμε και εκεί. Ήταν και τα ωράρια τέτοια που δεν με βόλευαν, που δεν βόλευαν να μην συγκατοικήσουμε. Γι' αυτό μου ζήτησε το παιδί να πάω να μείνω σπίτι του. Εγώ ήμουν μια χαρά ευτυχισμένη. Η μάνα μου όχι. Πώς θα ήταν ευτυχισμένη η μάνα σου, άμα εσύ πήγες, έκανες σχέση, τα βρήκες και μένατε κιόλας και μαζί. Γενικά απέφευγα να της λέω πράγματα και της το ξέκοψα. Μάνα, μαλακία με αυτό δεν θα κάνεις. Οπότε δεν χρειάζεται να ξέρεις. Εφόσον είμαι και με βλέπεις καλά, αρκεί. Η μάνα μου υποτίθεται ότι το σεβάστηκε. Ναι, ναι, παιδί μου, μα τι λες, όχι, δεν πρόκειται. Καλό! Ο βίος του φίλου μου, μοναχοπέδι, παιδί χωρισμένο γονιών από μωρό, η μητέρα του με θέματα υγείας, πέθανε ο παππούς του το διάστημα που ήμασταν μαζί, βίωσε πένθος, ήταν πιεσμένος, στεναχωρημένος, πεσμένος, όλα τα φυσιολογικά που νιώθει ένας υγιής και ισορροπημένος άνθρωπος, αλλά αυτό δεν επηρέασε τη σχέση μας. Η μάνα μου 2 φορές και από σκέψη δική μου πολύ, τον έχει συναντήσει χωρίς πολλά πολλά και δείχνει νορμάλ. Τι την έβαλε κόρη τη μάνα σου στην εικόνα. Μα ούτε καν να ήταν νορμάλ. Μια μέρα συναντιέμαι μαζί της, εγώ με τη μάνα μου δηλαδή, έρχεται και μια φίλη φίδι όπως αποδείχτηκε και ξεκινά μια επίθεση το φίδι μπροστά στη μάνα μου, να κατηγορεί το φίλο μου, να λέει πράγματα που δεν γνώριζε η μάνα μου και δεν ήθελα να ξέρει. Μην πολυλογώ, σηκώθηκα, έφυγα, έρχεται από πίσω η μάνα μου. «Πού πας?» Της λέω, «Πάω να ηρεμήσω και θα πάω στο τάδε μέρος να βρω το φίλο μου, άσε με». «Ναι, άθελα μου», της είπα ακριβώς που θα πήγαινα. Βέβαια, αφού είπαμε ως συνεξαρτώμενη, της έδινες πληροφορίες. Εσύ την καλούσες μέσα, χωρίς να τον αντιλαμβάνεσαι. Της λέω, «Ναι, ναι». «Εντάξει, παιδί μου, ηρέμησε πρώτα και μιλάμε στο τηλέφωνο». Εκεί χωρίστηκαν οι δρόμοι μας. Αποτέλεσμα, εγώ να βρεθώ έξω με το φίλο μου εκεί στο μέρος που της είπα. Να είμαι εγώ εκεί με το φίλο μου και τους φίλους του. Σκάει μη τη μάνα μου θρονιάζεται. Εγώ εξαγριώνομαι μέσα μου γιατί κατάλαβα τη δουλειά. «Κυρία Θέκλα μου, δεν μου κόψε εκείνη τη στιγμή να τον πάρω να φύγουμε». Η μάνα μου για πολλά πράγματα δεν σου κόψε, λόγω του ότι σε έχει εκπαιδεύσει η μάνα σου να λειτουργείς με τον τρόπο που λειτουργείς. Η μάνα μου προσβολές, ηρωνίες, εγώ μαρμάρωσα, ντράπηκα, νευρίασα. Ο φίλος μου μούγκα, ξαφνιασμένος, απορριμμένος. Δηλαδή ήρθε η μάνα σου, μόλις άκουσε τις κουβέντες που είπε η φίλη Φίδη, ήρθε ενώ σου είπε πήγαινε παιδί μου και όλα μια χαρά, ήρθε εκεί και άρχισε να τον προσβάλλει μπροστά σου και μπροστά στους φίλους του. Βγαίνουμε έξω από το μαγαζί όλοι μας σχεδόν, ακούω να λέει ο φίλος μου στην παρέα του, πάμε να φύγουμε αγριεμένα. Ναι, εννοείται αγριεμένα θα το έλεγε, και εγώ να ήμουν στη θέση του να έρθει η μάνα της φίλης μου να με κάνει ρεζίλι μπροστά στους φίλους μου και να μου επιτίθεται χωρίς να δώσω κανένα δικαίωμα, θα ήθελα να φύγω. Και τι κάνεις εσύ φίλη,
Έκανα και λες και εκεί έκανα τη μεγαλύτερη μαλακία της ζωής μου, το χαστούκισα. Ντρέπομαι που το λέω, ντρέπομαι γιατί είμαι κατά της βίας. Ντρέπομαι γιατί δεν είμαι εγώ αυτή. Ντρέπομαι γιατί επέτρεψα να γίνει αυτό. Ντρέπομαι που δεν έχω βάλει μυαλό. Ντρέπομαι που επέτρεψα να φτάσω στο όρια μου. Ντρέπομαι. Θόλωσε το μυαλό μου. Είναι κακό, το ξέρω. Είναι κακό, το ξέρω. Ήθελα να χτυπήσω τη μάνα μου εκείνη την ώρα, αλλά ξέσπασα σε εκείνον. Ντρέπομαι. Προδοσία νιώθω για αυτήν, ότι με πρόδωσε, με κοροϊδεύε. Ντρέπομαι για μένα. Το σκέφτομαι τώρα και λέω πώς είναι δυνατό να σηκώσω χέρι. Κάτι δεν πάει καλά με μένα. Ο φίλος μου με έδιωξε από το σπίτι και δεν τον αδικώ. Χθες μιλήσαμε, από εκείνη τη μέρα με πήρε να μου πει χωρίζουμε. Αντίο, δεν θέλει να με ξαναδεί. Έσπασε μέσα του, δεν έχουμε να πούμε τίποτα και τα πράγματα μου θα μου τα στείλει. Με τα δίκια του. Προσπάθησα να του ζητήσω μια ευκαιρία να το εξηγήσω, αλλά δεν. Και καλά σου κάνει, συγγνώμη δηλαδή. Σήμερα με πήρε τηλέφωνο να πάω από το σπίτι μας, σπίτι του πια, να πάρω τα πράγματα. Με άφησε να του εξηγήσω και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Μου είπε δεν θέλει να μου δώσει ελπίδες. Αργότερα ότι αν είναι να είμαστε μαζί θα είμαστε. Αργότερα ότι αν είναι να είμαστε μαζί θα είμαστε, αλλά όχι τώρα, δεν ξέρει. Είμαστε και δυο πιεσμένοι όπως αποδείχτηκε. Για εκείνον ήξερα. Εκείνος δεν ήξερε για μένα. Όσο πέρναγε η ώρα έβλεπα τον πόνο στα μάτια του, το γαμώτο. Κακός δεν είπε στο φίλο σου την κατάστασή σου με τη μάνα σου. Αυτός σου είχε πει τα δικά του, τα οικογενειακά του, τα προσωπικά του. Του ζήτησα μια αγκαλιά, δεν ξέρω αν τον πίεσα, την είχα ανάγκη, αλλά μου την έδωσε μαγκωμένο στην αρχή, μετά σφιχτή. Βούρκωσε, τον πρόδωσα, του διέλυσα τη σταθερότητα και την ηρεμία που είχαμε χτίσει, γιατί και οι δυο προσπαθούσαμε, αλλά εγώ έχω διαλυθεί μέσα μου, έχασε τον άνθρωπο μου, εξαιτίας της χειροδικίας μου από τα απίστευτα νεύρα μου, εξαιτίας αυτινής. Σαν να το κάνει επίτηδες, να με δοκιμάζει τα όρια μου, τις αντοχές μου και εγώ πάντα άντεχα, αλλά τώρα δεν τα κατάφερα. Κακός άντεχες τόσο καιρό, κακός. Διέλυσα έναν άνθρωπο που δεν έφταιγε πουθενά και το βασικό δεν του είχα μιλήσει για τη μάνα μου ποτέ, για την ντρεπόμουν. Γιατί φοβόμουν μην το χάσω. Να σκεφτεί που πάει να μπλέξει, ντρεπόμουν. Την αλήθεια δεν την κρύβουμε, τη λέμε. Γιατί αν ο φίλος σου ήξερε από πριν τα θέματα, ήξερε από πριν τα προβλήματα, μπορεί να μην φτάνατε σε αυτό το σημείο. Μπορεί να είχε αποφασίσει να κρατήσει απόσταση από τη μάνα σου και να μην θέλει αυτός να τη γνωρίσει. Δεν ξέρω τι. Είναι καλή ιδέα που δεν τα είπες. Δεν ξέρω, πραγματικά θα ήθελα να μου πείτε για μένα, για το φίλο μου, πώς μπορώ να επανορθώσω. Η μάνα μου με κούρασε, δεν θέλω να αναλωθώ άλλο για αυτήν. Όλο τη μάνα σου αναλωνώσουν όμως μέχρι τώρα. Τα κατάφερε. Ήρθα στο πατρικό μου ξανά. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Απάντησα λοιπόν εγώ τότε στο πρώτο mail, αγάπη μου, χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Το γεγονός πως αντιλαμβάνεσαι πως η μάνα σου δεν πάει καλά δεν σημαίνει πως δεν είσαι και συνεξαρτώμενη από εκείνην. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε, το είπα για τρεις φορές, για να θεραπεύσεις το χρόνιο τραύμα της συνεξάρτησης μαζί σας. Μου απάντησε φίλη, καλησπέρα, υπερευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε και για μένα. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθώ τα βίντεο σας και πραγματικά με έχετε βοηθήσει να ξεδιαλύνω το κουβάρι στο μυαλό μου και να παραδεχτώ ότι πρέπει άμεσα να επισκεφθώ κάποιο συνάδελφο σας. Καθώς το αποτέλεσμα μετά το γεγονός με τον σύντροφο μου πρώην πλέον και της μάνας μου είναι να με πιάσουν κρίσεις πανικού. Ψυχαναγκαστική θα με χαρακτηρίσω σίγουρα, συνεξαρτημένο άτομο σίγουρα. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την πράξη μου της χειροδικίας. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως νευρική κρίση, νευρικό κλονισμό εκείνη τη στιγμή, απρεπέστατη πράξη σίγουρα, γιατί δεν ήμουν εγώ. Δεν ήμουν εγώ εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιστολή μου σε vlog. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και τη δική σας γνώμη κρίση, αλλά και σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα παιδιά γονέων που ύστερα από την παρεμβατικότητα των γονιών ξεσπούν, αντιδρούν. Σίγουρα διαχειριζόμαστε λάθος τις καταστάσεις, πληγώνοντας και τραυματίζοντας ψυχικά αθώους ανθρώπους. Για παράδειγμα, εγώ, τον πρώην σύντροφο μου, κλονίζοντας και τη δική τους ψυχική υγεία. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και απαντώ εγώ στη φίλη. Στη μάνα σου πήγαινε ίσως το χαστούκι, αλλά τη λυπάσαι. Είσαι πολύ δεμένη, συνεξαρτημένη μαζί της. Και μου απαντάει η φίλη. Ναι, ισχύει για αυτό, για να μην χτυπήσω τη μάνα μου, χτύπησα το σύντροφο μου. Το συνειδητοποίησα την επομένη, αλλά και πάλι δεν είναι καθόλου καλό. Είμαι κατά της βίας οποιασδήποτε μορφής.
Γι' αυτό και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα, γιατί ποτέ μου δεν αντιδρούσα έτσι. Όλοι μα όλοι μέχρι σήμερα πάντα ήρεμοι και λογικοί και με λένε, μέχρι αηδίας. Μα αυτή η ηρεμία και η λογικότητα μέχρι αηδίας είναι που στρέφει όλο αυτό το ηφαίστειο από μέσα που ξεσπάει κάποια στιγμή. Να ακούω τα προβλήματα τους, να τους βοηθάω, να τους συμβουλεύω, γενικά άξια εμπιστοσύνης και άνθρωπος να γύρεις πάνω μου είμαι. Θόλωσε το μυαλό μου, θύμωσα, εξεργίστηκα με τη μάνα μου γιατί το θεώρησα προδοσία και έλλειψη σεβασμού ο πλευράς της, αλλά ο σύντροφος μου τι έφταιγε. Όταν μίλησα μαζί του μου το είπε ότι φοβάται πλέον, γιατί είδε πως διαχειρίστηκα την κατάσταση. Θόλωσα εκείνη τη στιγμή. Και όταν της είπα της φίλης χθες ότι θα το κάνω σήμερα vlog, απάντησε διάφορα, με ευχαριστείς και λοιπά. Ομολογώ λέει πως με βοηθάς πάρα πολύ, παρακολουθώ όλα τα vlogs που ανεβάζεις. Τα vlogs είναι χρήσιμα για όλους, ακόμη και αν δεν είναι ακριβώς η ίδια ιστορία μας, επειδή συζητάμε πράγματα που έχουν σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις, με τις δυναμικές με τις οποίες λειτουργούν οι άνθρωποι στις ανθρώπινες σχέσεις, μπορούν να φανούν χρήσιμα στον καθένα μας. Ξεκίνησα και ψυχοθεραπεία, δεν ξέρω πώς με βοηθάει, μπράβο αγάπη μου. Πάντως πιστεύω έκανα προσωπική πρόοδο. Από τότε νίκιασα σπίτι, μένω μόνη μου για να έχω χώρο, να έχω το χώρο και το χρόνο για μένα. Από δουλειά στο ψάξιμο ακόμα, να είναι καλά ο ΑΕΔ. Αποστασιοποιήθηκα από όλους και από όλα, όπου αυτό με βοήθησε να ηρεμήσω, να σκεφτώ και σε αυτούς τους 2 μήνες να πέσουν οι μάσκες από ανθρώπους που θεωρούσα φίλους φίδια. Λοιπόν, άκου να δεις, όταν είσαι συνεξαρτώμενο πρόσωπο και έχεις μεγαλώσει όλη σου τη ζωή με έναν τοξικό, είναι πολύ πιθανό και στις φιλίες σου να επιλέγεις άτομα που να μοιάζουν με το άτομο με το οποίο είσαι συνεξαρτώμενη. Με τη μάνα μου έχω μειώσει επαφές λόγω τοξικότητας και είδα πως αυτό μου έκανε καλό. Και το τηρώ, να το τηρήσεις και όσο πιο πολύ μπορείς. Ασχέτως αν και καλά, έχει δείξει μεταμέλεια. Δεν πιστεύουμε τη μεταμέλεια. Δεν την πιστεύουμε. Είναι για να σε φέρει πάλι κοντά, ούτως ώστε να μαθαίνει τα πάντα για τη ζωή σου και μόλις κάνεις την επόμενη σχέση να έρθει να κάνει ντου πάλι. Πρόσεχε. Χάθηκε η εμπιστοσύνη που της είχα. Οπότε έβαλα πρώτα όρια σε μένα και μετά σε εκείνη. Πολύ καλά το κατάλαβες. Όρια πρώτα σε σένα βάζεις, γιατί όσοι είναι εξαρτώμενοι, πήγαινες και τις τα ξερνούσες όλα. Από τύψεις, από ενοχές, από ανάγκη να την ευχαριστήσεις ή από ανάγκη να εναρμονιστείς μαζί της, να συμβιβαστείς. Κακό του εαυτού σου έκανες. Απομάκρυνα τα φίδια φίλους από όπου μέχρι και σήμερα μαθαίνω για το δηλητήριο που ξερνάνε για μένα. Απορώ πραγματικά για την κακία, ζήλια, κόμπλεξ που υπάρχει στις μέρες μας. Πού να ήμουν καμιά bitch, τι θα λέγανε. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να είσαι σκύλα για να μιλήσουν άσχημα για σένα. Οι άνθρωποι που είναι κακοί, που συμπεριφέρονται με κακία, θα μιλήσουν άσχημα για τον οποιονδήποτε. Και θα επιδιώξουν να κάνουν παρέα με έναν τύπο ο οποίος θα είναι πάρα πολύ ανεκτικός λόγω της συνεξαρτώμενης του συμπεριφοράς. Όσον αφορά το φίλο μου, τον πρώην, δυστυχώς δεν είμαστε μαζί. Έκανα κάποιες προσπάθειες το πρώτο διάστημα, ήταν απόλυτος και είχε θυμό οπότε το σεβάστηκα. Το δικαιολογώ βέβαια, αλλά απ' την άλλη κάποιες φορές θυμώνω μαζί του γιατί θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Κοίταξε, αν ήμουν στη θέση του φίλου σου, θα ένιωθα τρομερά προδομένη που για τόσο καιρό, για 9 μήνες, δεν άνοιξε το στόμα σου να του μιλήσεις. Αν ήμουν ο φίλος σου, θα έλεγε, δεν μου μίλησες ρε. Ήρθες, μένουμε μαζί, κοιμόμαστε μαζί. Τα κάνουμε όλα μαζί. Γιατί δεν μου λες τι περνάς με τη μάνα σου, με το πατρικό σου, με την πατρική σου οικογένεια. Γιατί δεν είσαι το στόμα σου να συνδεθείς ουσιαστικά μαζί μου. Γιατί εγώ σου τα έχω πει όλα. Τι γίνεται με την οικογένεια μου, γνωρίζεις όλα μου τα μυστικά. Τα οποία μετά λόγω της φίλης σου τα μάθε και η μάνα σου. Έχει δίκιο ο άνθρωπος που νιώθει προδομένος. Συγγνώμη, δεν θέλω να σε στενοχωρώ, αλλά από εδώ και πέρα θέλω να μου υποσχεθείς ότι. Πέραν του ότι δεν θα κάνεις άλλη σχέση πρωτού ολοκληρώσεις τη ψυχοθεραπεία και τα βρεις με τον εαυτό σου, στην επόμενη σχέση που θα κάνεις θα είσαι ανοιχτή, ειλικρινής από την αρχή και θα πεις είμαι αυτή, έχω αυτό το ιστορικό, έχω αυτό το θέμα, έχω το θέμα της συνεξάρτησης, κάνω ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσω, η μάνα μου είναι αυτή και αυτή, έχω αυτή την προϊστορία με τη μάνα μου και να προστατεύσεις και τον εαυτό σου και τη μελλοντική σου σχέση από τη μάνα σου. Τι να πω, μέχρι και σήμερα μαθαίνω νέα του δεν είναι καλά και με στεναχωρεί αυτό γιατί δεν του άξιζε να του φερθώ έτσι. Μου έχει στοιχήσει η απώλειά του, δεν είχα
νιώσει έτσι για κανέναν. Ήταν το ιδανικό που λέμε, κλώτσισα χαστούκισα την τύχη μου κυριολεκτικά. Εύχομαι και ελπίζω στο χρόνο, αν υπήρχε αληθινή αγάπη από πλευράς του να μου δώσει την ευκαιρία κάποια στιγμή, θα δείξει, σε υπερευχαριστώ Θέκλα μου, εύχομαι τα καλύτερα για σένα γιατί είσαι η φωνή της λογικής μέσα στο χάος που ζούμε, να είσαι καλά και να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Λοιπόν, η πραγματική αγάπη όντως δεν χάνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον φίλο σου. Μπορεί και να μην ήταν ιδανική αγάπη για σένα, μπορεί έτσι να την ένιωθες. Μπορεί να ήταν μια σχέση καλύτερη από τις προηγούμενες και να την έχεις εξιδανικεύσει. Μπορεί όντως να είναι ο άνθρωπός σου. Άμα είναι ο άνθρωπός σου, θα γυρίσει. Αλλά για να γυρίσει ο άνθρωπός σου, αν είναι, ή για να γυρίσει το χαμόγελο στο στόμα σου, στο πρόσωπό σου, για να μπορείς να βιώσεις τη ζωή σου ικανοποιητικά, χρειάζεται να γιάνεις, να θεραπευτείς από αυτό τον άρρωστο τρόπο λειτουργίας που σου έχει επιβάλει, υποβάλει και επιβάλει η μάνα σου. Όπως είπες, η μάνα σου ήταν η ίδια συνεξαρτώμενη από τη δικιά της μάνα και σε έκανε εσένα συνεξαρτώμενη από εκείνη. Είσαι 35 χρονών. Μην πας με τίποτα πίσω στο πατρικό. Ο αδερφός σου δεν είναι βλάκας που ζει στο εξωτερικό 10 χρόνια. Έχει τους λόγους του. Το κατάλαβε ο αδερφός σου. Φυσικά, ο αδερφός σου ίσως δεν ήταν το παιδί που είχε δώσει, που ήταν πιο δεκτικός στη συνεξάρτηση με τη μάνα. Και γι' αυτό η μάνα σου μπορεί να μην ήταν τόσο πολύ δεμένη με τον αδερφό σου. Και γι' αυτό μπόρεσε ο αδερφός σου να ξεφύγει. Εσύ που ήσουν και είσαι τόσο πολύ δεμένη, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Κάνεις ψυχοθεραπεία. Συνέχισε. Μου έγραψε το γράμμα και πάρα πολλά, αλλά ξέρω είναι μεγάλο το γράμμα σου, απλώς το διάβασα γιατί ήθελα να ακουστεί δική σου η φωνή, όχι η δική μου. Να τα λες η ίδια γιατί τα λες και ωραία. Στο γράμμα σου λες ότι δεν ξέρεις αν σου κάνει ψυχοθεραπεία, ψάξε το, επίμενε στην ψυχοθεραπεία σου, συζήτα το μαζί με τον θεραπευτή σου, δείξε του και αυτό το vlog αν θες. Όχι για να του πω εγώ πώς να κάνει τη δουλειά του, αλλά για να δει ότι έγραψες και κάπου αλλού και τι άποψη πήρες. Στη ψυχοθεραπεία συζητάμε, λέμε τις δυσκολίες μας, λέμε τι μας αρέσει από τη ψυχοθεραπεία, λέμε τι δεν μας αρέσει και ανοίγουμε μια ανοιχτή συζήτηση με τον θεραπευτή μας. Όπως ανοιχτή συζήτηση είναι καλό να ανοίγουμε και με τον σύντροφο μας. Χρειάζεται να ανοιχτούμε για να δώσουμε χώρο και στο θεραπευτή να δουλέψει. Να ανοίξει το τραύμα και να καθαρίσει το πείον από την πληγή και να σκεφτείτε ότι τα ψυχικά τραύματα είναι σαν μια πληγή κλειστή που έχει πείον από μέσα και σαπίζει. Χρειάζεται να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, να ανοίξει η πληγή, θα πονέσει πολύ, να καθαρίσει η πληγή, να τη δέσει μετά και να θεραπευτεί. Να τη ράψει, ξέρω εγώ τι κάνουν οι χειρουργοί. Λοιπόν, συνεξάρτηση είναι ακριβώς αυτό που έχεις εσύ. Συνεξάρτηση από τη μάνα σου. Από το κομμάτι της συνεξάρτησης που θέλω να καταλάβεις και εσύ και οι υπόλοιποι που βλέπετε το vlog είναι ότι ενώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι ο γονιός μου κακοποιητικός, παρεμβατικός, πάω από μόνος μου, πάω από μόνη μου και του λέω τη ζωή μου και ανοίγομαι και του ανοίγω το δρόμο να κάνει τα δικά του. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη μάνα σου, μπορείς να αλλάξεις όμως τον εαυτό σου. Εγώ στη θέση του φίλου σου, αν ερχόσουν μετά από 6 μήνες και μου ζητούσες να πάμε για ένα φαγητό και στο φαγητό να ανοίξεις το στόμα σου το ευλογημένο, να τα πεις όλα και να πεις αυτό στη ζωή μου και αυτό και αυτό και αυτό και έκανα αυτή την τεράστια συνειδητοποίηση μετά από τον τρόπο που χωρίσαμε και έκανα ψυχοθεραπεία και δουλεύω εντατικά στο να γίνω ελεύθερος άνθρωπος, να μπορώ να συνδέομαι υγιώς με τους ανθρώπους και είμαι διατεθειμένη να ανοιχτώ μαζί σου, μπορεί να σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, μπορεί και όχι. Αν δεν σου δώσει δεύτερη ευκαιρία, δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε μπορούμε να είμαστε σίγουροι, όπως σου είπα και προηγουμένως, ότι αυτός είναι ο ιδανικός για σένα, μπορεί και να μην είναι, αλλά η πρόοδος και το όφελος που θα έχεις από τη δική σου θεραπεία είναι πολύ πιο σημαντικό από οποιαδήποτε ερωτική σχέση. Ναι, είναι σημαντικό να βρούμε τον άνθρωπό μας, αλλά πιο σημαντικό από όλα είναι να βρούμε τον εαυτό μας. Και οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι χρειάζεται να βρουν τον εαυτό τους, τον οποίον οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι τον έχουμε χάσει μέσα στην προσπάθεια να συνδεθούμε με έναν τοξικό άνθρωπο, συνήθως γονιό ή σύντροφο, ο οποίος μας κακοποιεί και μας ρουφάει την ενέργεια, βαμπύρ ενέργειας που λέμε η Γρήκη, μας ρουφάει το αίμα, θα λέγω εγώ μεταφορικά.
Δεν σου λέω να μισήσεις τη μάνα σου, σου λέω να συνειδητοποιήσεις τον μίγει τρόπο με τον οποίο ήσουν αδεμένη μαζί της τόσο καιρό και να κάνεις συνειδητή προσπάθεια για να της το κόψεις όντως. Και στο λέω αυτό και από προσωπική πείρα, επειδή έχω υπάρξει χρόνια πολλά συνεξαρτώμενη με τη δικιά μου τη μάνα, υποσυνείδητα πήγαινα εγώ και της έλεγα αυτά που δεν ήθελα να μάθει. Πήγαινα εγώ και την έβαζα να ανακατευτεί μέσα στη δική μου τη ζωή. Από εμάς ξεκινάει. Συγγνώμη μου να λίγο αυστηρή φίλη, τώρα για το χαστούκι, εντάξει, είσαι εναντίον της βίας, αλλά η ψυχική βία που έχεις δεχθεί είναι ανυπολόγιστη. Δεν σε δικαιολογώ για το χαστούκι, αλλά ίσως αυτό το χαστούκι, να... το λάθος το σοβαρό που έκανες να χαστούκίσεις τον σύντροφο σου, γιατί γενικά είμαστε εναντίον της βίας, γενικά είμαστε και εναντίον της ψυχικής βίας, αυτό το χαστούκι, αυτό το λάθος μπορεί να σου έχει δώσει την ευκαιρία να πάρεις τη ζωή σου πίσω, την αγάπη μου.